χώρα μας βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της πιο σοβαρής δοκιμασίας που αντιμετώπισε ποτέ, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι στις μεγάλες δοκιμασίες βγαίνουν νικητές όσοι δεν φοβούνται την αλήθεια. Ξέρετε, η αλήθεια καμιά φορά πράγματι πληγώνει. Αλλά και η αλήθεια φωτίζει, η αλήθεια δυναμώνει. Η αλήθεια οριμάζει και οπλίζει εκείνους που θέλουν να αλλάξουν τη μοίρα τους. Φίλες και φίλοι, η πρώτη αλήθεια που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η Ελλάδα βρέθηκε πολύ κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Το τελευταίο διάστημα καθημερινά σχεδόν, ξένοι αξιωματούχοι και δημοσιεύματα του ξένου τύπου εμφάνιζαν ως μεγάλη πιθανότητα την αποχώρησή μας, την αποχώρηση της χώρας από το ευρώ. Και οι αγορές αντιδρούσαν βία. Γιατί πράγματι τέτοιες δηλώσεις δημιουργούν πραγματική χιονοστιβάδα. Αυτό το κλίμα αβεβαιότητας που είχε δημιουργηθεί, αυτή αν θέλετε η προσδοκία της δραχμής που είχε δημιουργηθεί για την Ελλάδα, παρέλυε την οικονομία μας και απέτρεπε κάθε προοπτική σωτηρίας. Το εκτός Ελλάδος λόμπι της δραχμής φάνηκε προς στιγμή να κερδίζει τη μάχη. Και αυτό θα οδηγούσε τη χώρα στην καταστροφή. Γιατί η επιστροφή στη δραχμή σημαίνει ότι μέσα σε λίγους μήνες θα χάναμε πολύ περισσότερα από ό,τι θα χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα θα πέθαινε και θα πάθαινε πεθαίνοντας όσα δεν έχει τραβήξει καμία χώρα στον κόσμο σε καιρό ειρήνης. Αυτή είναι αλήθεια. Και αυτή τη μοναδική καταστροφή που άμεσα μας απειλούσε έπρεπε να την αποτρέψουμε. Αυτή ήταν η προτεραιότητα. Αυτό πρώτα απ' όλα δεσμευθήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό να κάνουμε και αυτό κάναμε. Και τώρα η δεύτερη αλήθεια. Για να αποτρέψουμε την καταστροφή έπρεπε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας. Γιατί μόνο μια χώρα αξιόπιστη μπορεί να σταθεί απέναντι στους εταίρους της και να αξιώσει καλύτερη μεταχείριση. Και για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας ως χώρα έπρεπε να προχωρήσουμε ταχύτατα και να τηρήσουμε όλες τις δεσμεύσεις μας. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Εφαρμόζουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που μακροπρόθεσμα θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά μας και εφαρμόζουμε τις περικοπές δαπανών που είχε δεσμευτεί η χώρα για να μειώσει το χρέος της, δηλαδή περικοπή του ελλείμματος με τα γνωστά 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα η τρίτη κρίσιμη αλήθεια. Η μείωση των δαπανών αυτών έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώς. Πολύ απλά, καμιά χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί συνεχώς να ζει με δανεικά. Μέσα σε αυτά που κόπηκαν υπήρξαν, πιστέψτε με, και απίστευτες σπατάλες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, όπου το ψάχνουμε να βρίσκουμε συντάξεις μαϊμούδες που δίνονταν για χρόνια σε πεθαμένους. Δεν μπορεί όπου το σκαλίζουμε να βρίσκουμε επιδόματα σε τυφλούς που, όπως αποδεικνύεται, βλέπουν πεντακάθαρα και από τα δύο μάτια. Αυτά είναι τεράστια ποσά που χάθηκαν, που επί χρόνια διώγκωναν το χρέος μας και που τώρα επιβαρύνουν και πάλι όλον τον ελληνικό λαό. Αλλά για να λέμε ολόκληρη την αλήθεια, μέσα σε αυτά που κόβονται είναι και εισοδήματα που δεν έπρεπε καν να αγγιχτούν. Μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτές τις περικοπές, τις επώδυνες που πονάνε. Αλλά κάποιες θα υπάρξουν. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και γιατί σας λέω την αλήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Και σας λέω όμως ότι αυτές είναι οι τελευταίες περικοπές. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην είναι οριζόντιες. Γιατί οι οριζόντιες περικοπές από τη φύση τους είναι αδικές περικοπές. Αυτές τις 11 εβδομάδες που συμπλήρωσε η κυβέρνησή μας, περάσαμε δυσκολίες και λύνουμε προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί για χρόνια. Τις επόμενες 6 εβδομάδες, ως τα τέλη Οκτωβρίου, θα κριθούν πάρα πολλά
και είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε. Κάθε σχέδιο χρειάζεται να ξέρετε δύο πράγματα. Ένα λαό ενωμένο, να το στηρίζει το σχέδιο, και ένα όραμα, να τον εμπνέει το λαό αυτό. Δεν θα σας πω μεγάλες κουβέντες, αλλά μένοντας ενωμένοι, σε δύο χρόνια η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική από την τωρινή. Δεν θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά θα φαίνεται πια καθαρά το φως στην άκρη του τούνελ. Σήμερα επομένως δεν εγκαινιάζουμε απλώς την 77η έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάζουμε μια νέα πορεία για την ελληνική οικονομία. Μια νέα πορεία για την ίδια τη Θεσσαλονίκη που θα γίνει κέντρο εξωστρέφειας. Μια νέα πορεία για την ίδια την Ελλάδα που μπορεί, πρέπει και θα γίνει πρωταρχητής ανάπτυξης. Η Ελλάδα θα την ξεπεράσει την κρίση. Όσο εμείς μένουμε ενωμένοι, το διεθνές κλίμα θα γυρίζει, θα συνεχίσει να γυρίζει ακόμα περισσότερο υπέρ μας.